ωραία σήμερα που με έφερες εδώ, στο Ζάπιο. Πώς και αυτή η επιλογή? Λοιπόν, είναι ένα μέρος που με φέρνανε από μικρό παιδάκι οι γονείς μου, μαζί με την αδερφή μου. Μετά άρχισα να έρχομαι εγώ από 17 χρόνια και μετά όταν αυτονομήθηκα. Και τώρα φυσικά βρίσκω την ευκαιρία και με το παιδί να έρχομαι να κάνω βόλτες, γιατί είναι ένας παράδεισος μέσα στο κέντρο. Έχεις γεννηθεί στην Αμερική. Ναι, ήρθα πάρα πολύ νωρίς από την Αμερική, στη Βοστόνη συγκεκριμένα. Ήρθα 7 μηνών. Έκτοτε δεν έχω ξαναπάει. Τα αδέρφια του πατέρα μου, τα ξαδέρφια μου, όλη η πλευρά του πατέρα μου είναι στην Αμερική. Μείναν εκεί, είναι ο μόνος που γύρισε. Οι γονείς μου δεν προσπάθησαν να μας περιορίσουν, ούτε μας είπανε μη κάπου. Ειδικά εμένα δεν με καταλάβαιναν κιόλας, γιατί ήμουν ένα παιδί πάρα πολύ κλειστό. Αυτό που έχω εκτιμήσει στους γονείς μου είναι ότι στάθηκαν πάντοτε δίπλα μας με έναν τρόπο πιο φιλικό. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι είμαι ένα παιδί που αν είχα καταπιεστεί θα είχα φύγει από το σπίτι μου από τα 13. Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Λέγεται ο Χορός της Φωτιάς. Το 1 Φεβρουαρίου ξεκινάμε με την Έντα Γκάμπλερ στο Θέατρο Άλμα. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια τη μητρότητα με ένα χτίσιμο μιας επαγγελματικής πορείας. Και γι' αυτό ξεκινάμε να κάνουμε οικογένεια λίγο αργότερα. Εγώ τώρα που βρίσκομαι σε αυτή τη φάση μιας καινούργιας ζωής και ενός κόσμου που έχει ξαφνικά αποκαλυφθεί μπροστά μου, νιώθω σαν να έχω αναγεννηθεί. Τα δημόσια πρόσωπα κρίνονται πολύ εύκολα από διάφορους ανθρώπους που σας ακολουθούν στα social media και όλα αυτά. Άλλος μπορεί να σχολιάσει, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι επέλεξες να γίνεις μητέρα στα 42. Τι σου έχει τύχει? Νομίζω ήταν μια νέα κοπελίτσα. Είδα ότι είπε σε μια συνέντευξη ότι είναι και συνειδητή η επιλογή σου σε αυτήν την ηλικία ντροπή σου. Δεν έχει σκεφτεί πώς θα νιώσει αυτό το παιδί με γέρους γονείς. Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε γέροι. Στα 42 σου λοιπόν αποφασίζεις να κάνεις παιδί. Είχα σκεφτεί ότι ό,τι συμβεί, ότι αν είναι να συμβεί, okay. Αν δεν γίνει, δεν πειράζει. Θα προχωρήσω στη ζωή μου κανονικά και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα παιδί. Υπάρχουν τόσα παιδιά χωρίς γονείς. Έχεις συνειδητοποιήσει, μάλλον από την ώρα που αντίκρισες για πρώτη φορά το γιο σου, ότι πια δεν θα κοιμάσαι τόσο ανάλαφρα? Αυτό, σαν σκέψη, το πρώτο καιρό το συνειδητοποιείς και λες, όχι, έγινε αυτό που μου λέγανε, έχει συμβεί. Αλλά ξέρεις, είναι τόσο ωραίο το νιάξιμο αυτό. Τα βράδια νομίζω δεν κοιμόμουν. Όταν έκλεινα τα μάτια μου και χτύπαγε το ξυπνητήρι ή άκουγα το κλάμα του παιδιού, δεν είχα καταλάβει πόσος χρόνος πέρασε. Νόμιζα ότι ήταν το προηγούμενο ξυπνητήρι. Επέλεξες να μην κάνεις γάμο. Αυτό το συμβατικό γάμο στην εκκλησία, νηφικά. Αλλά δεν το έχω αποκλείσει. Δεν το έχω αποκλείσει καθόλου. Είμαι άνθρωπος που θα μπορούσε σε ένα μήνα να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο ξαφνικά. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ήταν λίγο δύσκολο τώρα έγκυος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος για τέτοια βιασύνη. Γιατί έτσι προέκυψε το σύμφωνο συμβίωσης. Ναι, ναι, ναι.